Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Επανέναρξη προπονήσεων δεν έχουμε μόνο για τις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά και για τις γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου, οι οποίες μετέχουν στο πρωτάθλημα της ΑΕ. Μία από αυτές είναι και η Ολυμπιάδα Ημιτού, όπου σήμερα, Τρίτη 2 Μαρτίου, κάνει την πρώτη της προπόνηση. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Ολυμπιάδας Ημιτού, τον Γιώργο Γεωργουλόπουλο. Καλησπέρα σας. Κότσου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, να είσαι καλά. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε υγεία όλοι. Να είσαι καλά όλος ο κόσμος, να είναι καλά όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Γενικά η Ελλάδα, περνάμε δύσκολες στιγμές. Ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος. Δόξα Θεός, μετά από τόσο αγώνα, τόσο κόπο και τόση προσπάθεια και τόση υπομονή, καταφέραμε να ξεκινήσουμε προπονήσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες, σχεδόν τέσσερις μήνες ακριβώς. Τέσσερις μήνες έχουμε ανενεργεί, χωρίς να έχουμε προπονητική διαδικασία. Δύσκολη περίοδο για τους αθλητές, για τους προπονητές, για όλους που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δυστυχώς, είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Είναι παγκόσμιο το θέμα. Απλώς θεωρώ ότι δεν το διαχειριστήκαμε τόσο καλά το θέμα του αθλητισμού στην Ελλάδα. Μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα με κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά έστω αργά ξεκινάμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι τουλάχιστον δεν θα σταματήσουμε πάλι. Είχατε ξεκινήσει την προετοιμασία, αλλά δεν προλάβατε να ξεκινήσετε. Η πρώτη αγωνιστική ήταν να παίξουμε την πρώτη αγωνιστική, δεν παίξαμε τον αγώνα. Την Παρασκευή, την πρώτη αγωνιστική πριν τέλειωσε, εκείνη την Παρασκευή σταματήσαμε. Κυριακή θα παίζαμε το πρώτο μας παιχνίδι. Ωραία. Coach, άρα σήμερα πρώτη προπόνηση. Εχθές γίναν τα τεστ. Τα τεστ γίνανε όλα αρνητικά. Όλα αρνητικά, ξεκινάμε προπονήσεις και περιμένουμε το πότε θα μας ενημερώσουν για την έναρξη πρωταθλήματος. Έχει οριστεί πότε θα ξεκινήσει η Α Εθνική. Μας έχουν πει ότι θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου. Περιμένουμε τώρα την απάντηση από την ΕΠΟ για τα περαιτέρω. Πώς θα παίξουμε, τι αγώνες θα κάνουμε, αν θα παίξουμε ένα γύρο, αν θα παίξουμε το πρωτάθλημα. Είμαστε αναμονή. Είναι αρκετό το χρονικό διάστημα μέχρι τις 28 Μαρτίου για να ετοιμαστεί η ομάδα? Αρκετό δεν είναι 100% γιατί μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε καθημερινές προπονήσεις, αλλά από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε το καλύτερο. Δουλεύουμε επιστημονικά, είμαστε όλοι το τίμη επιστημονικό, είμαστε επιστήμονες, προσπαθούμε να δουλέψουμε πάνω σε κάποια κομμάτια. Θα πάμε σταδιακά και ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς, αυτό είναι το πιο βασικό και από εκεί και πέρα θα δούμε τα αποτελέσματα. Όλες οι παίκτηρες θα είναι στην προπόνηση ή θα έχουμε κάποιες απουσίες? Μπορεί πιθανόν να έχουμε κάποιες απουσίες γιατί κάποιες μένουν μακριά, είναι λίγο δύσκολο να έρθουν εδώ, η μεταφορά των κοριτσιών να έρθουν εδώ. Θα δούμε τώρα, θα έχουμε κάποιες. Είμαστε αναμονή. Στα πλάνα σας είναι να γίνουν κάποιες μεταγραφές, να ενισχυθεί το ρόστερ ή το υπάρχον ρόστερ? Εμείς έχουμε μια φιλοσοφία εδώ, δουλεύουμε τα δικά μας παιδιά. Έχουμε μικρό μέσο όριο ηλικίας, προσπαθούμε τα δικά μας παιδιά και με αυτά θα δουλέψουμε και με αυτά θα πορευτούμε. Ποιος θα είναι ο στόχος της Ολυμπιάδας Ημιτού στο πρωτάθλημα της Αλφα-Εθνικής? Κάθε χρόνο να βγαίνουν κορίτσια από εδώ και να προχωράνε, να πηγαίνουν καλύτερα και να είναι η ομάδα σε ένα καλό επίπεδο. Ένα καλό επίπεδο σημαίνει αθλητικό επίπεδο. Δεν μας απασχολεί ο πρωταθλητισμός. Θέλουμε κάθε χρόνο να είμαστε ευχαριστημένοι, να παίζουμε καλά και πέρσι αυτός ήταν ο στόχος, άσχετα που η ομάδα κατάφερε να ανέβει. Από εκεί πέρα ο σκοπός, το φτιάχνουμε και το στόχο, το φτιάχνουμε μέσα στην περίοδο. Η άποψή σου, coach, για το δεύτερο όμιλο, εκτός από εσάς, είναι από την Αθήνα, είναι η Αγία Παρασκευή, ο Ατρόμητος Αθηνών και η Γλυφάδα Οδυσσέας. Οι ομάδες όλες είναι ανταγωνιστικές. Σίγουρα ο Βόρειος Όμιλος έχει μια ομάδα που ξεχωρίζει από όλες, είναι ο ΠΑΟΚ. Όλες οι ομάδες του Νοτιού Ομίλου είναι περίπου στο ίδιο μήκος κύματος. Από εκεί και πέρα, όποια είναι πιο καλύτερα κατάλληλα προετοιμασμένη και όποιος έχει καλύτερες προϋποθέσεις, θα πετύχει. Οι συνεργάτες σου, coach, στην ομάδα, να μου αναφέρεις. Είναι ο κύριος Αδαμόπουλος ο Δημήτρης, που είναι προπονητής, βοηθός προπονητής, και ο κύριος Τζούλιαν, που είναι ο προπονητής ματοφυλάκων, ο Τζελός. Και έχουμε και άμεση συνεργασία με την Ολυμπιάδα, με τον Προμηθέα, που είναι ο κύριος Μάκης ο Παλαγιάννης, που είμαστε συνεργάτες και όλη μέρα είμαστε ο ένας βοηθάει τον άλλο. Κότς, για χρόνια υπήρξες προπονητής σε ανδρικά τμήματα ποδοσφαίρου και τώρα σε συναντάμε σε γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Εμένα μου αρέσει γενικά το ποδόσφαιρο, να ξέρετε. Πέρσι, μάλλον λόγω φιλίας με τον Πρόεδρο, αποφάσισα να βοηθήσω την ομάδα εδώ. Είναι τελείως διαφορετικό το γυναικείο ποδόσφαιρο. Σε αξία και σε δυναμικότητα δεν έχει καμία σχέση με το αντρικό, αλλά να ξέρετε ότι οι γυναίκες έχουν κάποια πλεονεκτήματα που δεν τα έχουν οι άντρες. Όπως παίρνουν πιο γρήγορα τις πληροφορίες, είναι καλύτερες δέκτριες και είναι και πιο έξυπνες γενικά οι γυναίκες στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού. Από εκεί και πέρα όμως το αντρικό κομμάτι έχει άλλα πλεονεκτήματα, την ταχύτητα, τη δύναμη που δεν μπορούμε να τις έχουμε τόσο πολύ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα όμως το ποδόσφαιρο αναπτύσσεται και το γυναικείο και είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Η συνεργασία σου με την διοίκηση. Είναι άψογη δείξη. Είμαστε φίλοι, είμαστε συνεργάτες. Εδώ αυτή δεν μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, μιλάμε για ασθενικό αθλητισμό. Είμαστε φίλοι χρόνια και από εκεί πέρα που βοηθάω με τη γνώση που έχω και προσπαθώ να είμαι όσο καλύτερα γίνεται όσον αφορά τα παιδιά. Ωραία. Κότς, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην Ολυμπιάδα. Υγεία, εύχομαι υγεία σε όλους, να είναι όλος ο κόσμος καλά, να περάσει αυτό το μεγάλο θέμα που έχουμε και να γυρίσουν όλος ο κόσμος και όλα τα παιδιά στο γήπεδο. Που είναι απαραίτητο και για ψυχολογικούς λόγους και για λόγους υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.